Με το ποδήλατο ασχολήθηκα πριν 2 χρόνια, το 2018. Η πρώτη μου επαφή ήταν σε ένα ομαδικό τρίαθλο που είχαμε πάρει μέρος με τους φίλους μου. Πήραμε την πρώτη θέση, σιγά σιγά κόλλησε το μικρόβιο. Μοναχικός καβαλάρης, θα έλεγα όλο αυτόν τον καιρό που κάνω προετοιμασία πάνω στο ποδήλατο μόνο και μόνο για μένα. Σίγουρα υπάρχουν άνθρωποι που βοηθάνε, αλλά πάνω στο ποδήλατο είμαι εγώ μόνο. Στην προσπάθεια που κάναμε ήταν ομαδική προσπάθεια. Βέβαια και χωρίς αυτούς δεν θα έβγαινε. Στην κίνηση ήρθε το αίσθημα, αυτό το αίσθημα που όταν μου μπήκε η αρχική ιδέα, δηλαδή πολύ σιγουριά για να το σκεφτώ και να το πω στους φίλους μου και στην οικογένειά μου. Δεν αφέβαλα ούτε μια στιγμή για τον εαυτό μου ότι δεν θα τα καταφέρω. Και αυτό είναι που πιστεύω με κράτησε έτοιμο για όλα εκείνη τη μέρα. Και ήθελα να δείξω πως δεν υπάρχουν όρια, το είπα στους δικούς μου, γελάσαν, με είπαν τρελό, δεν με ένιωξε καθόλου και συνέχισα. Απλώς θέλω να περάσω ένα μήνυμα στον κόσμο, να εκτιμάει την κάθε μέρα που ξυπνάει και ζει. Η δική μου δυσκολία ήταν όταν χτύπησε το τηλέφωνο από τον προπονητή μου και μου είπε να κόψουμε ρυθμό γιατί πηγαίναμε πάρα πολύ γρήγορα, έτσι για να με προστατέψει να μην πάθω καμιά ζημιά στους μυς μου. Και εκεί καθώς χαμηλώναμε ένιωθα άτονος λίγο. Ο κόσμος ήταν από την εκκίνηση για 24 ώρες συνεχόμενα μαζί μας. Έβλεπε τα live και ξεσηκωνόταν ο κόσμος. Ερχόντουσαν στον δρόμο, χειροκροτάγανε. Υπήρχαν κάποιες στιγμές που δεν είχαμε μαγνήσιο στην τροφοδοσία 3 ώρα τα ξημερώματα και κατευθείαν βλέπαν το στίγμα μου και τα live που κάναμε και ερχόντουσαν να βοηθήσουν. Κατά τις 5 η ώρα τα ξημερώματα βλέπαμε κόσμο στα θερμά πάνω, κάτι μοναδικό ανατρίχιασα. Μετά το πρωί ξεκινούσε ο κόσμος και ήταν όλοι έξω από τα μαγαζιά, χειροκροτούσανε σε όλα τα χωριά που πηγαίναμε. Ήταν έξω, ήταν μαζί μου. Και αυτό πιστεύω τα λέει όλα, δηλαδή με βοηθήσαν να εκπληρώσω ένα όνειρο. Επόμενος στόχος θέλω να είναι 48 ώρες χωρίς να σταματήσουμε και εφόσον μου το επιτρέψει και ο προπονητής μου.
στο τερματισμό ήταν πολλά τα συναισθήματα, καθώς έβλεπα όλο αυτόν τον κόσμο και που πήραμε τη στροφή για να τερματίσουμε στην Καμάρα, ένιωσα να τριχύλα. Και έτσι τερμάτισα με βίντεο κλίση μαζί με τον προπονητή μου, που δυστυχώς δεν μπορούσε να ήταν εκείνη τη στιγμή.